απόστασης. Εννοείται στο Βόρεια Μακεδονία που κατέληξαν. Δεν πρόκειται να πω τώρα. Υπάρχουν ακόμα πράγματα όμως που πρέπει να καταληφθούν για να ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις και στη συνέχεια να δούμε τον τρόπο και τον τόπο στον οποίο πιθανόν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Όμως δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση είναι στο επίπεδο των Πρωθυπουργών. Διευθετούνται κάποιες τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρξει η συζήτηση μεταξύ των δύο Πρωθυπουργών για να καταλήξουμε σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα. Μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις, τι απέμεινε για να αποφασίσουν οι Πρωθυπουργοί μεταξύ τους. Κοιτάξτε, πρέπει να ληφθούν. Οι τεχνικές ομάδες και οι Υπουργοί ήδη προφανώς το έχουν ολοκληρώσει. Πρέπει να ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις. Ξέρετε, δεν πρόκειται για μια απλή συμφωνία. Έχει και πολλά τεχνικά ζητήματα και πολλά νομικά ζητήματα και πολύ περισσότερο υπάρχουν τα πολιτικά θέματα που και η κάθε πλευρά πρέπει να έχει μελετήσει πάρα πολύ σοβαρά και επισταμμένα την πολιτική κατάσταση. Το έργο το έχουμε πάρει, κύριε Πρόσωπε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία εφόσον δεν γίνει αποδεκτό το έργα όμνης συμπεριλαμβανομένης της συνταγματικής αναθεώρησης. Άρα έργα όμνης συνταγματική αναθεώρηση είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να υπάρξει μάλιστα μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. Από αυτό το σημείο και μετά δεν πάμε αν δεν τα... Αυτό έχει γίνει σαφές και καθαρό από την πρώτη στιγμή που εισήλθαμε σε αυτή άρα τη διαπραγμάτευση. Έχουμε διασφαλίσει αυτά, λέτε, τα θεωρούμε δεδομένο. Εγώ σας λέω, δεν έτσι αντιλαμβανόμαστε από την τοποθέτησή σας. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Σας λέω ότι μέχρι να συμφωνηθούν όλα δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Έτσι συμβαίνει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Όμως, αυτό που μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα και καθαρότητα είναι ότι το έργα όμνης και η συνταγματική αναθεώρηση είναι βασικές και κυρίαρχες προϋποθέσεις για να υπάρξει μια οποιαδήποτε συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Υποθέτω, δεν μας αφορά η αντίδραση του Πρόεδρου των Σκοπίων, του κ. Ιβάνοφ. Κοιτάξτε, εγώ είναι θα διάβαζα την. Εγώ, κοιτάξτε, προφανώς η πολιτική σκηνή της γείτονος μας αφορά στο βαθμό που είναι με τους γείτονές μας που πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ωστόσο, θα έλεγα το εξής, ότι πρέπει να δούμε την αντίδραση του Πρόεδρου Ιβάνοφ και από μια άλλη σκοπιά. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μιλάνε στην. Μάλλον όχι πάρα πολλοί. Υπάρχουν όμως κάποιοι που μιλάνε εδώ στη χώρα μας για μια συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι σχεδόν θα μπορούσε κανείς, ας πούμε, να πει ότι είναι μειοδοτική και διάφορα τέτοια περίεργα. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος Ιβάνοφ να έχει μια τόσο έντονη αντίδραση σε μια συμφωνία που στην Ελλάδα κάποιοι την θεωρούν ως συμφωνία που βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω ότι αν το δείτε από μια άλλη σκοπιά, η αντίδραση του Πρόεδρου Ιβάνοφ σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει διαπραγματευτεί καλά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να πάρει μια συμφωνία η οποία εξυπηρετεί τελικά το εθνικό συμφέρον. Κατάμε συνταγματική αναθεώρηση έργα όμνες, σύνθετη ονομασία, δεδομένο αυτό. Αυτά είναι δεδομένα, σας λέω, ως προϋποθέσεις για να υπάρξει μια οποιαδήποτε συμφωνία. Ναι, αλλά οι αντιδράσεις είναι ηχηρές. Από την αντιπολίτευση, από τις μακεδονικές οργανώσεις. Υπάρχει μια μηνυτήρια αφορά, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει νομικά, επικοινωνιακά ευδοκιμεί όμως στο πρόσωπο του κ. Είναι άλλο πράγμα οι μακεδονικές οργανώσεις, άλλο πράγμα φαντάζομαι η αντιπολίτευση και ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων έχει αλλάξει 4-5-6 φορές την πολιτική της τοποθέτηση. Μία φορά έχει τοποθετηθεί, κάποια στιγμή έχει τοποθετηθεί υπέρ της εθνικής γραμμής έτσι όπως διαμορφώθηκε το 2008 επί Κώστα Καραμαλή. Στη συνέχεια ταυτίστηκε με τα αιτήματα των, προσπάθησε μάλλον να ταυτιστεί με τα αιτήματα των συλλαλητηρίων που έλεγαν καμία χρήση του όρου Μακεδονία. Στη συνέχεια ακούσαμε τον κύριο Κουμουτσάκο και τον κύριο Μητσοτάκη να αλλάζουν πάλι τη θέση τους. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και είπε ότι προϋπόθεση για τη συμφωνία είναι το έργα όμνης και η συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, επί της ουσίας αναγνώρισε
ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι η εθνική θέση. Στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα και άρχισε πάλι να κάνει κριτική στην ελληνική κυβέρνηση ότι δίθεν... Τώρα περιγράφετε μια στρατηγική που δεν είναι στρατηγική, είναι λίγο σκορποφόρη. Περιγράφω μια απόλυτη σύγχυση. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να επιβιώσει παίρνοντας τη μία ή την άλλη πλευρά. Δεν έχει, λέτε, ατζέντα. Λέτε ότι υποκριτικά φέρεται γιατί εκ του ασφαλού σε μιλάει, γιατί είναι αντιπολίτευση, δεν είναι κυβέρνηση. Δεν έχει πάρει μια σαφή πολιτική τοποθέτηση. Βρίσκεται σε μια διαρκή σύγχυση, αμφιταλαντεύεται. Πηγαίνει μια από εδώ και μια από εκεί ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται κάθε φορά η επικοινωνιακή ατζέντα. Δεν θα την χρειαστείτε. Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι, εφόσον έρθει η συμφωνία, να έχουμε την ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική και πολιτική συνένεση. Όμως το αν η Νέα Δημοκρατία τελικά θα αποφασίσει να στηρίξει αυτή τη συμφωνία, που κατά τη γνώμη μου θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να βρει επιχείρημα για να μην τη στηρίξει, είναι ζήτημα της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι θα υπάρχουν οι πολιτικοί και οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί για μια ευρεία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Πάντως περιγράφεται ένα κατ' επίφαση πατριωτισμό από την Νέα Δημοκρατία, αν το κατάλαβα καλά. Περιγράφω μια προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να ψαρέψει σε θολά νερά. Ο κύριος Μητσοτάκης και ιδεολογικά και πολιτικά... Επιτρέψτε, είναι σε δεκατρείς ο κύριος Μητσοτάκης και πολιτικά και καταγωγικά θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί με καθαρότητα υπέρ της λύσης, υπέρ της συμφωνίας, υπέρ μιας κατάληξης των διαπραγματεύσεων με βάση προφανώς τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις που έχει θέσει και η ελληνική κυβέρνηση στο τραπέζι. Αντιθέτως, εξαιτίας του γεγονότος ότι για να ανέλθει στην εξουσία της Νέας Δημοκρατίας, στο εσωτερικό δηλαδή του κομματός του, έπρεπε να συμμαχίσει ή εν πάση περιπτώσει ο ίδιος επέλεξε να συμμαχίσει με αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ακροδεξιό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένος. Ενώ θέλει ή θα ήθελε πιθανόν να τοποθετηθεί υπέρ μιας τέτοιας λύσης, υπάρχουν συγκεκριμένοι συσχετισμοί στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής του ομάδας και του κόμματός του που τον κρατάνε δέσμιο και μιλώ φυσικά για την συμμαχία του με το τμήμα εκείνο της Νέας Δημοκρατίας που πρόσκειται στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Γεωργιάδη, στον κύριο Βορύδη, δηλαδή στο ακροδεξιό τμήμα. Τι έχει αυτό το τμήμα για σας, έχει άκρα, έχει βία, τι έχει? Αυτό το τμήμα έχει, της, έχει προφανώς, έχει προφανώς εθνικισμό. Έχει μια παραομάδα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Έχει, όχι, έτσι, είναι παραομάδα. Φαντάζομαι ότι είναι ένα σαφές συγκροτημένο μάλιστα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας και αυτό δεν είναι κρυφό. Μα το περιγράφεται περίπου ως μόρφωμα, κομματικό μόρφωμα μέσα σε ένα μεγάλο είναι κόμμα. Ένα είδος, είναι ένα είδος τάσης μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης είναι εγκλωβισμένος, είναι δέσμιος αυτής της ακροδεξιάς ομάδας στο κόμμα του. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια αυτά είναι ζητήματα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει τελικά αν είναι με έναν φιλελεύθερο μεταρρυθμισμό ή αν είναι υπέρ των πολιτικών, τέλος πάντων, που εισηγείται ακριβώς αυτή η ακραία ομάδα στο εσωτερικό κομμάτι. Η Νέα Δημοκρατία χτες ζήτησε να ξεκαθαρίσετε αν δέχεστε την τοποθέτηση ΖΑΕΦ που εξεδήλωσε ότι εμείς έχουμε διασφαλίσει την μακεδονική ταυτότητα, έχουμε διασφαλίσει την μακεδονική γλώσσα. Κοιτάξτε. Άρα λέει η Νέα Δημοκρατία, τους έχετε δώσει ό,τι αλυτρωτικό ζητάνε. Μάλιστα. Διευκρινίστε το παρακαλώ. Αν ισχύει αυτό ή όχι. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς ψάχνει να βρει τρόπους για να προσδιορίσει την θέση της μέσα στην πολιτική συζήτηση, η οποία είναι και ανόητη συνήθως. Σε ό,τι αφορά ειδικά τη γλώσσα, πρέπει να σας πω ότι η μακεδονική γλώσσα έχει αναγνωριστεί ήδη από το 1977 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με επί κυβερνήσεως του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ένα κράτος. Αν δεν το ξέρει η Νέα Δημοκρατία, αυτό λέτε. Θα έπρεπε να το ξέρει. Τώρα, αν το ξέρει ή δεν το ξέρει, αν το κάνει επίτηδες ή αν δεν το κάνει επίτηδες, αυτό είναι δικό της ζήτημα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν θέμα έχει λήξει εδώ και 41 ολόκληρα χρόνια. Και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η Νέα Δημοκρατία όταν κάνει τέτοιου είδους κριτικές κατά τη διάρκεια μιας εν εξελίξη διαπραγμάτευσης. Η μακεδονική ταυτότητα πώς προσδιορίζεται όπως την εκφράζει ο Ζάεφ? Αυτό που πρέπει να σας πω σε ό,τι αφορά τη δήλωση του κυρίου Ζαέφ είναι ότι, και το είπαμε χθες με πάρα πολύ μεγάλη καθαρότητα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμφωνία.
όταν υπάρχει συμφωνία, θα συζητήσουμε όλες τις πτυχές, όλες τις λεπτομέρειές της, θα την ανακοινώσουμε προφανώς, θα ενημερώσουμε τους πολιτικούς αρχηγούς, θα ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό και τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε μια καθαρή και σαφή συζήτηση για όλες τις πτυχές, για όλες τις λεπτομέρειες, για όλα τα ζητήματα που θα αφορούν τη συμφωνία. Θα προλάβω περισσότερα ερωτήματα στον χρόνο που έχουμε για να βοηθήσω λίγο την κρίση των ελευθεριών. Με τις παμακεδονικές οργανώσεις έχετε ανοίξει μια ιδιόμορφη κόντρα, υπάρχει κάτι? Δεν έχουμε ανοίξει καμία κόντρα με τις παμακεδονικές οργανώσεις. Νομίζω ότι είναι μορφώματα τα οποία λειτουργούν με έναν ακραίο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι εκφράζουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ή πολύ περισσότερο των κατοίκων της Μακεδονίας. Εξοργίζονται αν τοποθετήσετε έτσι για αυτούς. Τι εννοείται? Αντιδρούν. Δεν δέχονται αυτή την χαρακτηρισμό. Ας αντιδρούν. Δεν με απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται οι συγκεκριμένες οργανώσεις. Ένα άλλο ερώτημα. Αυτό το οποίο μπορώ να ακούσω είναι επιφυλάξεις, είναι προβληματισμούς του ελληνικού λαού. Είναι να ακούσω διαφορετικές απόψεις, οι οποίες βεβαίως μπορούν να τοποθετούνται στην δημόσια συζήτηση, αλλά με τους όρους με τους οποίους έχουν επιλέξει να τοποθετούνται στο δημόσιο διάλογο οι παμακεδονικές οργανώσεις μου είναι πλήρως και ολοκληρωτικά διάφορες. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πάντα ένα βαθύ έτσι, ένα φορτίο από την ομογένεια, εθνικό φορτίο, το οποίο δεν ξέρω για από ποιο εκφράζουν από πού και ως πού οι παμακεδονικές οργανώσεις εκφράζουν αυθεντικά αυτό το εθνικό φορτίο. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια σκέψη, θα μου το διευκρινίσετε εσείς, μπορώ να κάνω και λάθος. Είχαμε αυτή την είδηση χτες ότι η σχισματική εκκλησία των Σκοπίων, όπως εμείς λέμε, έκανε μια επιστολή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου να γυρίσει στην κανονικότητα, τη θρησκευτική, την εκκλησιαστική και να αναφέρεται στο εξής ως Αρχιεπισκοπή των Αχριδών. Μήπως είναι ένα δώρο της κυβέρνησης στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και πάει σε Ελλάδος? Όχι, εμείς δεν κάνουμε δώρα. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή όταν ο Αρχιεπίσκοπος... Θα μπορούσε να αποτελεί τον καυγά. Θα μπορούσε να αποτελεί, γιατί δεν το γνωρίζω. Τον καυγά μεταξύ κυβέρνησης και εκκλησίας, το θέμα της σχισματικής μακεδονικής εκκλησίας. Δεν είχαμε κανένα καυγά. Αντιθέτως, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο γύρος των διαπραγματεύσεων, δηλαδή πριν περίπου 4-5 μήνες. Αν ισχύει αυτό, το πετύχατε υπέρ της ελλαδικής εκκλησίας. Είχε λάβει ο Πρωθυπουργός την επιστολή από τον, αν θυμάμαι καλά, μια επιστολή από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος έθετε το ζήτημα της εκκλησίας Αχρίδους. Και η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών και ο κ. Κοντζιάς δηλαδή και ο κ. Πρωθυπουργός είχαν πει ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να επιληθεί το ζήτημα και πραγματικά μέσα από διπλωματικές ενέργειες που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση, μέσα από τον διάλογο ο οποίος άνοιξε. Κύριε Σανακόπουλε, έγινε αθόρυβο αυτό. Βεβαίως έγινε αθόρυβο. Δεν χρειάζεται να γίνονται όλα. Τώρα θα παρεξηγήσω στο θεατές, σας λέω κανένα κολακευτικό σχόλιο, αλλά έγινε αθόρυβα η δουλειά. Δεν χρειάζεται να γίνονται όλα θορυβωδώς. Έτσι πρέπει να διαπραγματεύεται μια σοβαρή κυβέρνηση, έτσι πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες μια σοβαρή κυβέρνηση. Δηλαδή με τρόπο που τελικά καταλήγει σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι ήταν ένα πραγματικά θετικό αποτέλεσμα το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκκλησία πλέον θα ονομάζεται Εκκλησία της Αχρίδος. Απλά σημειώνω ότι έγινε αθόρυβα η δουλειά, αν μου επιτρέπετε την αναφορά αυτή. Λοιπόν, με τον κύριο Καμένο τι θα κάνετε? Δεν δέχεται. Οποιαδήποτε αναφορά σε Καμένο, Μακεδονία σημαίνει ενδεχομένως θέματα δηλωμένη. Όχι. Το έχει διευκρινίσει αυτό ο κύριος Καμένος πολύ σαφώς από την πρώτη στιγμή που άνοιξε το. Τον Καμένο πώς τον καταφέρατε? Και όχι και. Λοιπόν, ακούστε. Και ψηφίζω. Ο κύριος Καμένος είχε εκφράσει προβληματισμούς, είχε εκφράσει επιφυλάξεις, τις οποίες ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών τις άκουσαν. Ωστόσο, την ίδια στιγμή είπε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Κοντζιάς διαπραγματεύεται και δήλωσε σαφώς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να θέσει θέμα δεδηλωμένης και νομίζω ότι αυτό είναι και πολιτικά εξηγήσιμο. Θα σας πω γιατί. Διότι αυτή η κυβέρνηση, ξέρετε, διαμορφώθηκε από δύο πολιτικά κόμματα με διαφορετικές πολιτικές ιστορίες, με διαφορετικές καταγωγές, με διαφορετικές ιδεολογίες. Τα οποία αυτά δύο κόμματα είπαν το εξής, ότι εμείς έχουμε έναν βασικό σκοπό ή μάλλον ο οποίος θα μπορούσε να περιγραφεί στη βάση δύο αξώνων. Ο πρώτος είναι να βγει η χώρα από το μνημόνιο και να ανασυγκροτηθεί η ελληνική οικονομία. Ο δεύτερος είναι να υπάρξει μια θεσμική θωράκιση της ελληνικής πολιτείας απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Αυτοί ήταν οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους στήθηκε
η πολιτική μας συμφωνία. Από εκεί και πέρα, εμείς σεβόμενοι κιόλας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, παίρνουμε πρωτοβουλίες ως ελληνική κυβέρνηση και επιδιώκουμε την ευρύτατη δυνατή κοινοβουλευτική συνένεση. Άρα παραμένει στενή και έχει κλειδώσει οι σχέσεις με τον Πάνο Καμένο ως κυβερνητικό εταίρο, με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές ότι η κυβέρνηση είναι αραγή, συμπαγής και θα ολοκληρώσει και θα υλοποιήσει την εντολή που έλαβε από τον ελληνικό λαό το Σεπτέμβριο του 2015. Είναι άλλο Πάνος Καμένος κυβερνητικός εταίρος και άλλο Δημήτρης Καμένος βουλευτής των Εξαρτήτων Ελλήνων και αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, σας ασκεί αυστηρή κριτική, ασυνήθιστη για βουλευτή. Εντάξει, εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω τις δηλώσεις του κ. Δημήτρη Καμένου. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού και του πολιτικού διαλόγου μπορεί ο κ. Καμένος να εκφράσει την άποψή του. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να γίνεται. Κ. Καμένος ανήκει στους Εξαρτήτους Έλληνες και ψυχή και σώμα, πιστεύετε? Αυτό είναι δική του δουλειά, πρέπει να τον ρωτήσετε τον ίδιο. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι κάθε φορά που. Δεν αναρωτιέστε μου, σαν ανοίξει την Δημοκρατία, παράδειγμα, όταν μιλάει ο Δημήτρης Καμένος. Το τι αναρωτιέμαι εγώ δεν νομίζω ότι αφορά τους Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Καμένος θα πρέπει κάθε φορά, ο κύριος Δημήτρης Καμένος, θα πρέπει κάθε φορά που ασκεί πολιτική κριτική να το κάνει με τρόπο κόσμιο, με τρόπο που να δείχνει ότι σέβεται και την πολιτική συνεργασία των δύο κομμάτων και την ελληνική κυβέρνηση. Η ρητορική Πάνου Καμένου μέσω Twitter, που ενδεχομένως δίκαια ή άδικα στην κρίση των τηλεθεατών, είναι της κοινής γνώμης, δέχεται αυστηρή, ενδεχομένως ακραία ή λογική κριτική για το ταξίδι του μετά από πρόσθεση του πρίγκιπα του Μονακό στο Μόντε Κάρλο. Mm-hmm. Υπάρχει μια αντίδραση. Υπάρχει μια ρητορική Καμένου όμως στο Twitter. Σας εκφράζει εσάς? Κοιτάξτε, ο τρόπος που τοποθετείται ο κύριος Καμένος είναι γνωστός. Του έχει ασκηθεί, κατά τη γνώμη μου, μια άδικη κριτική και απαντάει με τον τρόπο που εκείνος θεωρεί ότι μπορεί να εκφράσει και την οργή και την αγανάκτησή του απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, χαρακτηρίζονται από την απόλυτη υποκρισία. Οι άνθρωποι που κάνουν κριτική στον κύριο Καμένο για το συγκεκριμένο ταξίδι είναι απόλυτα και ολοκληρωτικά υποκριτές. Επομένως, νομίζω ότι είναι δίκαιη η οργή του κύριου Πάνου Καμένου. Δηλαδή, αν χρειαστεί να φύγω από το σαλόνι και να κατέβω στο σαλόνι για να σου απαντήσω, θα το πράξω? Κοιτάξτε, ο κύριος Καμένος το έχει αποδείξει αυτό, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να κατέβει από το σαλόνι στο αλόνι. Έχουμε τώρα την πρόσφατη επιστολή. Μάλλον δείχνει απειλή προσκύνδυνο για τον κύριο Σακελαρίου, τον πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εντάξει, αυτές είναι καταδικαστές ενέργειες, δεν έχουν καμία σχέση με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούμε στην δημόσια σφαίρα. Είναι προφανές αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα η ελληνική αστυνομία φαντάζομαι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να διερευνήσει και να διευκρινίσει και να διαλευκάνει ποιοι είναι οι αποστολές της συγκεκριμένης επιστολής. Και όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, να ολοκληρώσουμε σχεδόν την κουβέντα μας, χθες είχαμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού της χώρας που λέει πάμε, οδεύουμε στο τέλος της λιτότητας, μιλάμε για πλέον των 700 εκατομμύριων ευρώ σε φορολαφρύνσεις μέσα στο 19. Mm-hmm. Είναι εφικτό αυτό, κύριε? Κοιτάξτε να δείτε, όταν κατατέθηκε το προηγούμενο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είχαν πει ότι με βάση τις προβλέψεις που κάνουμε, δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος ο οποίος στην τετραετία, δηλαδή από το 2018-2019 μέχρι το 2022, μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 5-5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα κομμάτι αυτού του δημοσιονομικού χώρου προφανώς δημιουργείται το 2019. Επομένως, και αυτό προκύπτει από τις προβλέψεις, προκύπτει τα νούμερα. Αρκεί να σας πω και να σας θυμίσω ότι το 2016 είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα που άγγιξε το 4%, το 2017 επίσης, το 2018 επίσης θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα υπέρβαση του στόχου 3,5%, και άρα θα έχουμε και τη δυνατότητα για να επαναλάβουμε την κίνηση για την απόδοση κοινωνικού μερίσματος. Αυτό φαίνεται να είναι μια διαρκής υπεραπόδοση και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Πρωθυπουργός είπε ότι ένα κομμάτι του δημοσιονομικού χώρου που θα δημιουργηθεί το 2019 θα πάει σε στοχευμένες φοροελαφρύνσεις. Πάντως, η αντιπολίτευση, και νομίζω ότι είναι απολύτως θετικό. Η αντιπολίτευση Λισομανάκας κατηγορεί για βαθύ ψέμα και υποκρισία. Γιατί λέει με υπερπλεονάσματα, λέει ο Κίκας Χαρδούβαλης προχτές. Λέει κάνουν πλεονάσματα για να γίνουν μαξιλάρι για φιλοδορήματα προεκλογικά. Η αντιπολίτευση λέει με τόσα έχουν υπογράψει, πώς θα υπάρξουν μειώσεις όπως εγγυώνται βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης? Ή πώς δεν θα υπάρξουν αύξηση του κατώτατου αφού τα έχουμε υπογράψει αυτά? Ακούστε, ο κύριος Χαρδούβελης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός.
διότι ήταν υπουργός οικονομικών μιας κυβέρνησης η οποία δεν κατάφερε να πιάσει ούτε έναν από τους δημοσιονομικούς, στόχους που είχε και που είχε υπογράψει. Επομένως, καλό είναι να κρατάει λίγο χαμηλότερους τόνους. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την κριτική που μας ασκείται από τη Νέα Δημοκρατία, καταρχήν ο κατώτατος μισθός πρέπει να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση με το δημοσιονομικό πλεόνασμα. Αντιθέτως, η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να αυξήσει τον κατώτατο μισθό δεν έχει υποστεί κριτική από τους δανειστές. Αντιθέτως, υπάρχει και στο ολιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης, στο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη που έχουμε καταθέσει, η βούληση αυτή και περιγράφεται και ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού μετά από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο, σας ξαναείπα προηγουμένως ότι βεβαίως το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα που έχουμε να επιτυγχάνουμε από το 2018 μέχρι το 2022 είναι ένα υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα. Ωστόσο, οι επιδόσεις ελληνικής οικονομίας δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για να υπάρξουν στοχευμένες φορελαφρύνσεις και επίσης να υπάρξει και μια ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με βάση ακριβώς αυτές τις δυνατότητες που έχουμε. Έχουμε και το φθινόπωρο εκλογές. Και η Νέα Δημοκρατία. Πότε? Το φθινόπωρο. Ναι, ναι. Όχι. Προφανώς όχι. Δεν έχουμε κουραστεί να το επαναλαμβάνουμε ότι αυτή, το είπα και προηγουμένως, ότι αυτή η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, θα εξαντλήσει την εντολή την οποία έλαβε από τον ελληνικό λαό το 2015. Και στο τέλος ακριβώς της τετραετίας θα μπορούν όλοι οι πολίτες να συγκρίνουν την καταστροφική πενταετία 2010-2014 με τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης του 2015-2019. Και νομίζω ότι εκεί η σύγκριση θα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κρούς, ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Φίλτε θεατές, το ραντεβού μας αύριο 6 παρα 5. Εντάξει.